Μία εύκολη και απλή καθιερωμένη ερώτηση λόγω των ημερών μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση τους πολίτες που απαντούν στην κάμερα του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Η συχνή ερώτηση «Τι γιορτάζουμε στις 28 Οκτωβρίου» δεν έπιασε αδιάβαστος τους νέους, που οι περισσότεροι φέτος γνωρίζουν για την επέτειο του όχι. Είναι ο αγώνας που έγινε μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας το 1940. Ωραία. Και η Θεσσαλονίκη τι γιορτάζει αυτές τις μέρες? Αυτές τις μέρες είναι και ο Άγιος Δημήτριος. Και η απελευθέρωση, ο αγώνας που είπα πριν. Το δεύτερο παγκόσμιο με τους Γερμανούς. Που τι έγινε? Ήρθαν να πάρουν την Ελλάδα, πρώτα οι Ιταλοί ήρθαν. Τους είπαμε το όχι, μεταξύ. Και η σύνδεση της Θεσσαλονίκης αυτές τις μέρες τι γιορτάζει? Είναι ο Πολύχος Άγιος, ο Αίος Δημήτριος και η ελευθέρωση της πόλης από τους Οθωμανούς. Βέβαια, κάποιοι δυσκολεύτηκαν να απαντήσουν τι άλλο γιορτάζει η Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες πέρα από τον Πολύχο Άγιο Δημήτριο. Ελευθέρωση. Από πού? Από τους Γερμανούς. Και τι άλλο ξέρεις για εκείνη τη μέρα? Αυτά γνωρίζω. Τελείωσα άμαθος. Πού το είπαμε στους Ιταλούς. Και η Θεσσαλονίκη τι άλλο γιορτάζει αυτές τις μέρες? Τον Άγιο Δημήτριο. Καλή ώρα σας σήμερα. Αυτές τις μέρες δεν γνωρίζω. Και η σύνδεση της Θεσσαλονίκης αυτές τις μέρες, τι γιορτάζει η Θεσσαλονίκη? Τον Άγιο Δημήτριο που απελευθερώθηκε η πόλη. Τέλεια. Το όχι. Που είπαμε πού? Στους Ιταλούς. Και ποια είναι η σύνδεση της Θεσσαλονίκης με όλο αυτό? Τώρα με πετυχαίνετε φοιτητρία που δεν είμαι από εδώ. Πρέπει να ξέρω τη σύνδεση της πόλης όμως, Οι Γερμανοί είχαν ουδέτερη στάση. Στους Ιταλούς το είπαμε, στο Μουσολίνι. Της Θεσσαλονίκης αυτές τις μέρες ποια είναι? Ότι γιορτάζει σήμερα ο Άγιος Δημήτριος. Της Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Δημήτριος. Μόνο. Ναι. Πολύ. Όχι και Μακεδονία που απελευθερώθηκε. Τον Άγιο Δημήτριο σήμερα γιορτάζουμε. Και μετά την 28η το όχι, αύριο γίνεται η μαθητική παρέλαση. Το όχι, το οποίο που είπαμε? Στους Γερμανούς ο μεταξάς. Ωραία, και η Θεσσαλονίκη τι γιορτάζει αυτές τις μέρες? Ποια η σύνδεσή της? Η Θεσσαλονίκη? Ναι. Σήμερα είναι το Αγίου Δημητρίου, ο Πολύχος της πόλης. Πέρα από αυτό. Απελευθέρωση. Απελευθέρωση. Κάποιοι μπέρδεψαν τις γιορτές και κάποιοι άλλοι περιμένουν τα Χριστούγεννα. Ευαγγελισμός Θεοτόκου αυτό. Αυτό είναι. Δεν ξέρω. Αυτό λογικά. Κοιτάξτε, εγώ περιμένω τα Χριστούγεννα. Όλοι. Ωραία. Αυτό, κάτι άλλο δεν ξέρω άμα γιορτάζουμε ή τι γιορτάζουμε. Χριστούγεννα τι γιορτάζουμε? Εντάξει, τώρα αυτό είναι Εβραίο γνωστό. Γιορτάζουμε τη γέννηση του Χριστούλη. Αύριο αναμένεται η μαθητική παρέλαση και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι φετινές στιλιστικές επιλογές των μαθητών.